Οι 110.000 υποψήφοι θα διεκδικήσουν 76.094 θέσεις στα πανεπιστήμια και τα ΤΑΗ, με το ποσοστό επιτυχίας να προσεγγίζει το 69%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, επιβεβαιώνονται έως τώρα εκτιμήσεις ότι θα υπάρξει πτώση της βάσης για την εισαγωγή σε πολυτεχνία, τις ιατρικές και φυσικομαθηματικές σχολές. Αιτία ήταν τα υψηλής δυσκολίας θέματα σε φυσική και μαθηματικά κατεύθυνσης. Αντίθετα, ανωδικά θα κινηθούν οι βάσεις των νομικών και κοινωνικών επιστημών και στα ίδια με πέρσι δεδομένα η βάση των σχολών οικονομίας. Φέτος υπάρχουν 5.000 λιγότεροι υποψήφοι, ενώ να σημειωθεί ότι μέχρι τις 5 Ιουλίου θα γίνεται ηλεκτρονικά η υποβολή των μηχανογραφικών. Για την εφαρμογή της διαδικασίας, όλοι οι υποψήφοι έχουν κληθεί μέχρι τις 22 Ιουνίου να προσέλθουν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Με αυτόν τον κωδικό ασφαλείας και τον οκτοψήφιο κωδικό εξετάσεων, οι υποψήφοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση θα επεξεργάζονται και τελικά θα υποβάλουν οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο μέχρι τις 5 Ιουλίου. Το φετινό μηχανογραφικό άλλωστε θα έχει τη σφραγίδα της κρίσης, αφού οι περισσότεροι υποψήφοι, εξαιτίας της άσχημης οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι οικογένειές τους, θα επιλέξουν σχολές κοντά στο τόπο κατοικίας τους. Έτσι, πολλοί υποψήφοι, ακόμη και αριστούχοι, θα αναγκαστούν να σπουδάσουν σε υποδεέστερο τμήμα, αρκεί να βρίσκεται κοντά στον τόπο διαμονής τους. Κανονικά ανακοινώσαμε τη βαθμολογία όπως κάθε χρόνο. Τέλειωσε ένας Γολγοθάς για τους μαθητές και για τους γονείς. Μπορούμε να πούμε ότι όπως κάθε χρόνο οι μαθητές του τρίτου λυκείου και πιστεύω πανελλήνια ανταποκρίθηκαν, εξαρτάται από την προσπάθεια που είχε καταβάλει ο καθένας. Στο συγκεκριμένο, στο δικό μας το σχολείο, από ό,τι είδα τις βαθμολογίες των μαθητών μας, θα έχουμε μαθητές οι οποίοι θα σπουδάσουν σε σχολές υψηλόβαθμες, όπως είναι η ιατρική, όπως είναι το πολυτεχνείο, όπως είναι η νομική, οι ακαδημίες. Φυσικά υπάρχουν και μαθητές οι οποίοι, αν θέλετε, λόγω ελλιπούς προετοιμασίας και λόγω του άγχους που και αυτό επηρεάζει, δεν είχαν το αποτέλεσμα το αναμενόμενο. Παρόλα αυτά, εγώ θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να απογοητεύονται. Εύχομαι σε όλους καλές σπουδές, καλή σταδιοδρομία. Αν κάποιοι θέλουν κάτι περισσότερο, κάτι καλύτερο, μπορούν να ξαναδοκιμάσουν. Η ζωή συνεχίζεται. Με μεγαλύτερη προσπάθεια και με λιγότερο άγχος, πιστεύω ότι και αυτοί μπορούν να τα καταφέρουν.